Ταξιέρχος και Βετσίδη Σιμεών, διοικητής 33 μηχανής του Ταξιεργίας. Σας αναφέρω κύριε Αρχηγέ ότι η επιχείρηση ήταν απόλυτα επιτυχής. Η ταξιεργία τη γυρίζει τη μόνη συνεχίζει κατόπιν διαταγής. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αρχηγέ. Μάλιστα. That's the modern world. Λόγια που δεν τα πιστεύω είναι αν είναι να προσβάλλω κάποιον δεν μιλάω, αλλά αν είναι να πω κάτι καλό το ζητήσω πολύ καλά και το ρελικό συγχαρτήρια, γιατί σε μια επιχείρηση αυτού του τύπου έχει πολύ μεγάλο ρόλο ο συντονισμός. Ο συντονισμός είναι εξαιρετικός. Μπράβο σας. Ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα, εξαιρετικά. Πιστεύω ότι οφειλθήκατε από αυτό. Θέλω να σας συγχαρώ ακόμα μια φορά και να σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι ο φόρτος εργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Όχι μόνο στο καθαρά στρατιωτικό επίπεδο, και στο επίπεδο της κοινωνικής προσφοράς που έχουμε εμπλακεί και το οποίο κάνουμε αγωνίστα και καλά κάνουμε και το κάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ. Ο Παναγιώτης Αεροπορίας Στρατού Πάρπαρας Στεργιός. Παρακολουθώ χρόνια. Βλέπω ότι έχετε κάνει τεράστιες πρόοδους, πολύ μεγάλα άλματα. Μπράβο σας. Το μεταφέρετε αυτό στον κόσμο, γιατί όντας παλιός, πιο παλιός αντιστράτηγος, σας παρακολουθώ από τότε που ήμουν υπαρχηγός στο ΓΕΣ πριν από 4-5 χρόνια. Συνεχίζετε και μας εξαφνιάζετε κάθε μέρα με τις πρόοδους σας. Μπράβο σας. Ευχαριστώ, Σταδιέ. Θα διαβάσω και ο Γιώργος Τεμπελής, διοικητής 33 λόγου διαβάσεων. Αγαπητός Πυσκού, Δημήτρης Γρήβας, διοικητής λόγου δικών επιχειρήσεων. Μάλιστα. Υπολογαγός πεζικού και δράς Γιώργιος. Ταγματάκης πυροβολικού Μιχαήλ Μιχαλητζάκης, αξιωματικός συντονισμού πυρών υποστηρίξεως. Μάλιστα. Αντισταματάκης πυροβολικού Παπαρτσενού Βασίλειος, διοικητής 108 αυτοκινού μοίρας, μέσου πυροβολικού. Ευχαριστώ. Αντισταματάκης Ερμής Αθανάσιος Μαλικιός, συντονιστής Αλβατά Φόπλων. Ένα κύπρο δεξιά, ένα στόχο. Παματάκι στο αριθμό του αξιωματικού του γραφείου που ήταν μέσα στα δρομών. Λογαγό πυροβολικού Γαγιόλου Παναγιώτη, αξιωματικό επιχειρήσεων 116 αερομεταφορέων πυρό πεντών πυροβολικού. Αντισυνταγματάρχη πυροβολικού Γαβρίλη Κατσαρό, διοικητή 116 αερομεταφορέων πυρό πεντών πυροβολικού. Αντισυνταγματάρχη πεζικού Γαφρανόπουλο Θωμά, διοικητή του 596 αερομεταφορέων τάγματο πεζικού. Λογαγό πεζικού καλού Αδενάσου, αξιωματικό τρίτου γραφείου 56 αεροντάφρου μετάφρου πεζικού. Ευχαριστώ. Ταγματά πεζικού, πάντα του Μιχαήλ, διοικητή 34 Στο κύριο παροδοτήριο τη άσκηση καθώ και την οργάνωση του χώρου επίτευξη οπτικών συστημάτων. Για ασφάλεια, για πυρασφάλεια. Ο εξαρτάτη ο κύριο Μαρτίνα 4 Εμά. Κύριε Αρχηγέ, σα καλωσορίζω στον χώρο έκθεση των οπτικών συστημάτων τη ΤΑΜ ΣΑΤ 2016. Επόπλοχία ο Κουκουλιό Πέτρο. Σα παρουσιάζω ατομικό. Μάλιστα. Β' μοίρα! Έχει 5 ο κάθε λόγος. Μάλιστα! Περίπου στο ίδιο επίπεδο. Μάλιστα! Υπολογαγός αεροπορίας στρατού Στυλόπουλου Ηρακλής.
Σας παρουσιάζω τα υλικά του κυβερνήτη. Μάλιστα. Σας αναφέρω από Καρδίτσα. Μάλιστα. Καταρχή. Μάλιστα. Ο κράνος του Χριστού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι. Πάνω του είναι προσαρμοσμένο το σκοπευτικό σύστημα. Ο συνδυασμός των δύο επιτρέπει τη σκόπευση προς το στόχο με το γύρισμα του κεφαλιού του Χριστή. Μάλιστα. Υπολογαγός αεροπορίας στρατού στο Γιαννάρη Δαμιανός. Σας παρουσιάζω το αντιαρματικό πύραυλο. Εκπαιδευτικό, ο οποίος με τη χρήση λέιζερ μπορεί να βάλει στόχους μέχρι 8 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Άψογα. Βλέπουμε από το βίντεο. Μάλιστα. Μάλιστα. Παρουσιάζω τον εξοπλισμό του ελεκτριστή στρατικού ημάντος. Είμαστε μια χαρά, κύριε Αρχηγέ. Ο εξοπλισμός σου αποτελείται από το κράνος Κεύνα. Μάλιστα. Από το κύριο Αλεξίπτωτο που είναι και κατευθυνόμενο, MCU-1-1C είναι ο τύπος του. Το τυφέκιό του Mi-16-Mi-4, το εφεδρικό του Αλεξίπτωτο TAV-10R και το γλοιό μακράς διαβιώσεως. Έτσι είναι, κύριε Αρχηγέ, κάποιος αλεξιπτωτιστής έτοιμος για άλμα. Το σύνολο βάρος του αλεξίπτωτά του ζυγίζουν 20 κιλά, ο γλοιός του περίπου στα 20 κιλά, το τυφέκιό του 3,5 κιλά και η εξάρτησή του γύρω στα 8 κιλά. Γύρω στα 50 κιλά είναι αυτή τη στιγμή ο φόρτος του. Και μαζί τα φυσίκια είναι στην εξάρτησή του μπροστά. Γύρω στα 50 κιλά. Βρήκα καταστροφέα. Μάλιστα. Να 5.000. Μάλιστα, Σπεντράκερ. Στα 10 μέτρα γύρω στη 1,5 ώρα. Μάλιστα! Οπλευθείας πεζικού Κουτσιμανής Γεώργιος. Σας παρουσιάζω τον εξοπλισμό του ελεξιπτωτιστή Ελευθέρας Πτώσεως. Φέρω κράνος με μάσκα με αυτόνομη παροχή οξυγόνου. Αλεξίπτωτο MC4 Ελευθέρας Πτώσεως. Πηξίδα και GPS για την πλοήγη στον αέρα. Αλτίμετρο. Ασύρματο κέντρο επικοινωνία με την ομάδα. Φέρω τυφέκιο Mi-16-Mi-4 5.56 χιλιοστών. Πιστόλι Glock 17 9 χιλιοστών. Καθώς και τον ατομικό μου γυλαιό μάχης. 25 το αλεξίπτωτο και 20 ο φόρτος. Μάλιστα. Μάλιστα. Υπόπλοχίας πεζικού, μακρό χρήσος. Σας παρουσιάζω το δίτροχο, όχημα διεισδύσεως Yamaha TAF-TAF 600R. Μεταφέρει 1-2 άτομα και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του ελεύθερου σκοπευτή και των κυλοφόρων της επιδοτικής μάχης. Διακρίνεται για την ευελιξία του και για μετακίνηση επί πατωματοπού εδάφους. Μάλιστα! Υπολογαγός πεζικού του Λιούδα Στέργιος. Μάλιστα, κύριε Αρχηγέ. Σας αναφέρω ότι έχω τον χιβυροποί εξοπλισμό χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής, πυρηνικής προστασίας που φέρει ένας μαχητής. Μάλιστα. Μια χαρά. Κάνε αυτό που μπορώ. Μάλιστα, κύριε Αρχηγέ. Κάτω, κάτω. Πέσε στον κύριο αρχηγό και κάτω. Φοράω τη μάσκα, πρέπει να τη φορέσω σε 8 δευτερόλεπτα. Γιατί αλλιώς θα είμαι νεκρός. Thank you.
απλά φέρει τελικά αυτά και μπορεί να καταλάβει. Μάλιστα. Επιλοχίας Γανέτσιος Νικόλαος. Χαίρετε. Σας παρουσιάζω το όχημα ειδικών αποστολών Hammer Mi 1117. Είναι ελληνικής κατασκευής. Μάλιστα τα τελευταία 12 χρόνια. Αξιόπιστο και ευέλικτο. Το ιδιαίτερο σημείο που θέλει προσοχή είναι όταν διαπερνάμε υδάτινο κόλλημα, να προσέχουμε να κλείνουμε τα φίλτρα. Χάρηκα κι εγώ. Ένθε επιλοχίας πυροβολικού Παπαδημητρίου Δημήτριος. Πολύ καλά. Σας παρουσιάζω την μετεωρολογική συσκευή Βαϊσάλα. Το πλέον σύγχρονο σύστημα μετεωρολογικό. Μάλιστα, μπορείτε να παρακολουθήσετε. Για ρίχτε να ρωτήσετε. Μάλιστα. Δίνει θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση, διεύθυνση κατεύθυνση ανέμου. Απελευθέρωση! Έχει ήδη γίνει. Και πώς είναι ο δεμονίδας, από την κεραία. Λαμβάνει δεδομένα τα στοιχεία που πηγαίνουν μέσα στο σταθμό, ο οποίος υπάρχει επεξεργαστής. Μάλιστα. Αρχιλογίας μηχανικού Πάφας Νικόλαος. Σας παρουσιάζουμε, αρχηγέ, υλικά και μέσα κατά την επιχείρηση ζερετών καρκοπεδίων και υπόπτων χώρων. Στοιχείο σκύλου μετασυντοτούτου. Βεβαίως, είναι 7 χρονών και είναι αξιόπιστο. Πιάνει ό,τι εκρηκτική γέλη υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ελληνικό στρατό. Και πλαστικές μάλιστα. Όχι, δεν είναι μαθημένος. Τρώει μόνο ξηρά στροφή. Μάλιστα. Λέβο. Μάλιστα. Τον είχαμε πάρει από τη Γερμανία, στρατιάρχηγε, και έχει αυτό το όνομα. Εργαλειευτής με ερευνητή βομβών, μέχρι βάθος 5 μέτρων. Εργαζόμαστε στο στρατόπεδο Γκόνου και εντοπίζουμε πυρομαχικά σε βάθος 5 μέτρων. Επόπλοχιάς μηχανικού, Λαζαρίδης Πέτρος. Μάλιστα. Μάλιστα. Βομβών. Μάλιστα. Το ρομποτικό όχημα για εξωτερικούς εκρηκτικών μηχανισμών. Μην τεχνείς, μάλιστα. Μην τεχνιάλας, δωρεά. Ο χειριστής από εκεί, που την δικαστήρια μέσω της τρεις κάμερας. Διατάξτε. Καλά, εντάξει. Επιλοχίας μηχανικού Βάγκος Αθανάσιος. Διατάξτε, αρχιέ. Καλά. Πάμε να ψευδιζέσαι. Λογίας μηχανικού Τσανακλήδης Θεόδωρος, διατάξτε αρχιέ. Για χαρακτήρα. Έχει ψήξεις αέρα και το κεφάλι. Λοχαγός πυροβολικού Κόρτσουλας Δημήτριος. Σας παρουσιάζω το ομοίωμα. Το ομοίωμα του αντιαεροπορικού όπλου Stinger και την εκπαιδευτική συσκευή εξομοίωσης βολής. Το αντιαεροπορικό όπλο Stinger λειτουργεί με την ανίχνευση της υπέρυθρησης εκνοβολίας του κινητήρα του αεροσκάφους. Χρησιμοποιείται για την προσβολή χαμηλά επτάμενων αεροσκαφών και ελικοπτέρων ημέρα και νύχτα με οποιαδήποτε ταχύτητα πτήσης.
Βασικό χαρακτηριστικό του η ευκολία χειρισμού και μεταφοράς και το μεγάλο ποσοστό επιτυχίας της βολής μέχρι το βελνεκές των 5,5 χιλιόμετρων. Τι ποσοστά δίνεις? 95%. Ποιος το δίνει? Ο κατασκευαστής. Κάνετε εσείς εξολογήσεις? Μάλιστα. Στο 90. Υπολοχαγός πυροβολικού Κουκουμά Βασαριστομένης. Όλα καλά, κύριε αρχηγέ. Σας. Επόπλοχιάς πυροβολικού Ιωακιμίδης Γιώργιος. Κατάξτε, αρχηγέ. Μια χαρά. Σας παρουσιάζω το ρημολκούμενο πυροβόλο 105 χιλιοστών και το όχημα Χάμερ. Το σύστημα 10.222 μέτρα. Μάλιστα. Βάλει βλήματα εκρηκτικά, αντιαρματικά, καπνογόνα και φωτιστικά. Μάλιστα, με άμεση βολή. Μάλιστα. Γεια σου, Μητρέ. Παύλο Κέντρος Πυροβολικού, Μιλιάς Δημήτριος. Διατάξτε, αρχηγέ. Γεια σου, Μητρή. Μια χαρά, εσείς. Επόπλο Κέντρος Πυροβολικού, Μητρολίδης Σταύρος. Διατάξτε, αρχηγέ. Όλα καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Επόπλοχιάς διαβιβάσεων Παντέλης Αθανάσιος. Τι γίνεται, Αθανάσιο, τι έχεις? Σας παρουσιάζω υλικά επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από τον ελληνικό στρατό. Σταθμό ασυρμάτου τύρος C3600 για αποστάσεις έως 200 χιλιόμετρα. Σταθμό ασυρμάτου τύρος C9200 που χρησιμοποιείται για αποστάσεις έως 50 χιλιόμετρα. Δορυφορικά τηλέφωνα Inmarsat Mi4 με την κεραία και δορυφορικό τηλέφωνο πολιτικού τύπου Θουράγια. Το δορυφορικό τηλέφωνο με το δορυφορικό τηλέφωνο Θουράγια είναι εξοπλισμένα τα φυλάκια στην περιοχή ευθύνης του ΓΑΜΑ Σώματος Στρατού. Ευχαριστώ πολύ. Μείο Θέρμη Θεσσαλονίκης. Δόξα τω Θεώ, κύριε αρχηγέ. Μια χαρά. Κύριε Στερεψίδης, δόξα τω Θεώ, την προσπαθούμε. Ας παρουσιάσουμε τη φορητή συλλογή ποιοτικού ελέγχου πόσιμου νερού, η οποία αποτελείται από τρία σκέλη, το μικροβιολογικό, το χημικό και το τοξικολογικό. Στο μικροβιολογικό έχουμε τη συσκευή διοίκησης. Μάλιστα. Μάλιστα, πίνω. Συσκευή διοίκησης με το βλίβανο εφόασης, οπότε μας δίνει το μικροβιολογικό προφίλ. Φάσμα το φωτόμετρο HAT 2400 ανοιχνεύει βαρέα μέταλλα και ιόντα σε μεγάλες συγκεντρώσεις, νητρικά, νητρόδη, φυτοφάρμακα κτλ. Και η τοξικολογική συσκευή, το οξμίνι. Εσύ απλά κάνεις την ανοίχνευση. Μάλιστα. Ποιο είναι το purification? Μετά. Ακριβώς. Τώρα με τις δομές. Ακριβώς. Σε τρόφιμα, αν δεν τους είχαμε, θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Κάνουμε σαν πιστική πρόβλημα. Και πάνε και τους βίες, θα είχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Αυτούς δεν τους είδατε. Υγεία! Προσοχή! Αντιπασπιστής πεζικού Χατζηγιάννη Θεολόγος. Μια χαρά. Σας παρουσιάζω τα οχήματα VPL Panhard, γαλλικής προελεύσης και γαλλικής κατασκευής. Τα VPL Panhard είναι αμφίβια θωρακισμένα οχήματα, δύνονται να αερομεταφερθούν με ελικόπτερα και αεροσκάφη και υπάρχει δυνατότητα ρήψης με αλεξίπτωτο. Στο αριστερό σας VPL βλέπετε τοποθετημένο το πολυβόλο βομβίδιο 40 χιλιοστών GMG ελληνικής κατασκευής ECO και στο δεξί σας VPL βλέπετε το αντιαρματικό όπλο Μίλαν που χρησιμοποιείται εναντίον θωρακισμένων στόχων και το πολυβόλο MAC 762 χιλιοστών που χρησιμοποιείται για την αυτοπροστασία του προσωπικού και του οχήματος. Μάλιστα! Καλάς Αλέξανδρος. Μάλιστα. Μπορεί να πάρει από Αγγλία φρέατος, από φρέαν, σε βάθος 62 μέτρα, 3.000 λίτρα άγγλης την ώρα, να μας βγάλει πρόσημο 1.500 λίτρα και από γεώτρηση, από 166 μέτρα βάθος, 6.600 λίτρα την ώρα. Μάλιστα. 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 Παρουσιάζω το όχημα Hammer Mi 1119GR, την ιτή ομάδα επισκευών. Είναι αμερικανικής προελεύσεως
και ελληνικής κατασκευής. Χρησιμοποιείται για τεχνική υποστήριξη σε περίοδο ειρήνης και πολέμου σε οποιοδήποτε έδαφος. Φέρει συλλογές, μάλιστα! Φέρει... Όχι, αργέ! Δεν λείπει τίποτα! Μάλιστα! Μάλιστα! Φέρει συλλογή εργαλείων και συλλογή μικροσκευών αποτελείμενα από το υιοτοπαραγωγό ζεύγος, η συσκευή αυτοκολλήσεως, αεροσυμπεστή και οι μάτες προσδέσεως. Το όχημα έχει δυνατότητα αναμεταφοράς από ελικόπτερο. Όχι, κύριε αρχηγέ! Μάλιστα! Αρχιλοχίας πεζικού, καλημέρης Αθανάσιος. Σας παρουσιάζω το αντιαρρωματικό σύστημα Cornet επί του φορέα Hammer. Διατάξτε. Απόλυτη. Μάλιστα. Νικό. Τρεις φορές. Νικό. Η μία ήταν κατά την επιχειρησιακή αξιολόγηση του όπλου το Νοέμβριο του 2003 στη Μυτιλίνη. Μάλιστα. Ποσοστό επιτυχίας σε ακίνητο στόχο 99,9%, σε κινητό 66%. Ποιος τον είχε βάλει το στόχο? Ήταν φλωτός. Όχι. Δεν γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Αθηκονοχαγός υγειονομικού γιατρός Λυκοβίτς Ελευθέριος. Μια χαρά, κύριε αρχηγέ. Σας παρουσιάζω το φοριοφόρο όχημα 4x4 Hammer που αμερικανικής προέλευσης, ελληνικής κατασκευής, που χρησιμοποιείται για την παροχή προκεφορημένης υγειονομικής υποστήριξης και μεταφοράς τραυματιών σε περίοδο επιχειρήσεων αλλά και ειρήνης. Διαθέτει... προκεφορημένης υγειονομικής υποστήριξης. Ότι διαθέτει 4 φορεία, διαθέτει... διαθέτει οξυγόνο... Το επιστροφόρο όχημα 1901A1 ITV με διπλό εκτοξευτή αντιαρματικού πυράβλου το 2. Χρησιμοποιείται για την προσβολή τεθωρακισμένων στόχων έχοντας διατηρητική ικανότητα σε κάλυβα από 662 χιλιοστά στους 1200 και σε οχυρωμένες θέσεις διατηρητικότητα 2,5 μέτρα σε ενισχυμένο σχηρόδημα. Μάλιστα, πάνω από 50. 100%. Κωνσταντίνος. Έτοιμα. Μάλιστα. Πέραγε σήμερα το ίδιο το φάσμα. Μάλιστα. Πετούσε σχετικά χαμηλά, πόσο, κύριε αρχηγέ, λόγω της μεγάλης νέφωσης. Σήμερα πέταγε, υποθέτω, γύρω στα 2 χιλιόμετρα. Ενώ η ορφή του κανονικά έτσι... 10.000 πόδια, 3,5 χιλιόμετρα. Σχεδόν τουλάχιστον. Μάλιστα. Είναι αξιόπιστο. Κύριε αρχηγέ. Μάλιστα. Κοιτάξτε. Μάλιστα. Και στην εκπαίδευση και τις δύο πρώτες πτήσεις. Επομπλοχίας πυροβολικού λουλετζή πολυξένη. Καλά. Πώς πάει την πυροβολό. Μια χαρά. Σας παρουσιάζω το αυτοκινούμενο βιδοβόλ 155 χιλιοστών 1109α3gα1. Είναι αμερικανικές κατασκευής και προέλευσης. Είναι το κύριο μέσο του πυροβολικού και χρησιμοποιείται για την παροχή πυρών άμεσης υποστήριξης μονάδες ελιγμού μέχρι το βεληνικές των 30 χιλιομέτρων. Μάλιστα. Τεχνικός βοηθός παρατηρητής. Εξαιρετικά! Τέλεια! Μάλιστα! Μάλιστα, 8 φορές! Στο πεδίο βολής στην Κομωτινή, στα Πετρωτά. Όχι. Όσιος. Επιλογές τετρακισμένων απελακίων της Αθανάσεως. Σας παρουσιάζω το πυροσβεστικό άρμα σε σκάφος Leopard. Είναι ελληνικής κατασκευής, κατασκευάζεται από το 304 προκεχωρημένο εργοστάσιο βάσεως και αποτελείται από το σκάφος, τη δεξαμενή χωρητικότητας 12,5 τόνων με τον εκτοξευτήρα και το σύστημα αυτοπροστασίας. Χρησιμοποιείται και την κατάσταση δασικών πυρκαγιών σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα. Υπολογαγός πυροβολικού μου ζούσε Αθανάσιο Ειρηναίος. Εξαιρετικά, κύριε αρχηγέ. Εξαιρετικά. Μάλιστα.
Σας παρουσιάζω το θωρακισμένο όχημα κέντρο διευθύνσεως πυρός ΜΠΔΔΑ2. Σας αναφέρω, εκτελείται τακτική διεύθυνση πυρός σε επίπεδο μοίρας, πυροβολαρχίας και ουλαμού. Μάλιστα, διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος αποστέλει κωδικοποιημένες αποστολές βολής απευθείας στον εκδοξευτή MLRS 0270. Μάλιστα! Μάλιστα! Μια χαρά! Υπήλαρχος Μποσιάρης Σταύρος! Μάλιστα! Μάλιστα! Επιλογή αστεδρακισμένου Μάνθου Γεώργιος! 9 χρόνια, κύριε Αρχηγέ! Μάλιστα! Υπόπλοκή αστεδρακισμένος Μαλάκης Νικόλαος, κλείνωμα άρματος. Μια χαρά, κύριε Στρατηγέ! Επόπλοχία σταθεραξιμένος Αγιανής Βασίλειος, πλήρω μάρματος. Δόξα τω Θεώ, Αρχηγέ. Κοιτάξτε. 13 χρόνια. Να είστε καλά, Βαλκάρια. Κάλεσε. Έμφθε επιλοχίας πυροβολικού Ματζόλης Λεωνίδας. Εξαιρετικά, κύριε Αρχηγέ. Σας παρουσιάζω το όχημα μεταφοράς πυρομαχικών Όσκος 1985, αμερικάνικης κατασκευής και προελεύσεως. Είναι ένα όχημα που μεταφέρει, μεταφέρει 48 πυράβλους μη 26. Πόσο χρόνο θες να φορτώσεις πάνω σε άλλο φορέα. Ενώ στο 20 λεπτά. Μάλιστα. Ο χρόνος που έχω κάνει, κύριε Αρχηγέ, είναι 20 λεπτά. Μάλιστα. Μάλιστα! Άρα ο μέσος χρόνος έχει κλειστεί. Μάλιστα, κύριε Αρχηγέ. Μάλιστα! Μάλιστα! Σας ευχαριστώ πολύ!